ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ στην καλύτερη τηλεοπτική παρέα. Σε αυτήν την επιλογή που δεν χρειάζονται συζητήσεις. Διότι λες, θέλω να δω κάτι ευχάριστο, θέλω να δω κάτι επικοδομητικό, θέλω να δω κάτι εκπαιδευτικό, θέλω να δω κάτι διδακτικό, θέλω να δω κάτι όμορφο, θέλω να δω κάτι ξεσηκωτικό, θέλω να δω κάτι ανεβασμένο, θέλω να δω κάτι που να είναι μοναδικό. Και πόσα κάτι ακόμα μπορώ να σου προσθέσω. Εδώ είμαστε καθημερινά σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί είμαστε η καλύτερη παρέα. Και θα μου πεις, Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω κάτι. Μα υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα κάποιο κενό στις εκπομπές σου. Ρωτάω εγώ, τι κενό? Μα, συγγνώμη, δεν θα έχεις γυμναστική, δεν θα έχεις αυτό, δεν θα έχεις μαγειρική. Παιδιά, λέω, 10 άτομα και 12 με τους εξωτερικούς συνεργάτες, όλους θα τους αποκαλύψω σιγά σιγά. Μα τι να κάνω, Γιάννη, που έχω πλειάδα συνεργατών? Τι είμαι εγώ, σαν τις εκπομπές εκείνες τις πρωινάδικες που είναι η παρουσιάστρια και έχει και 2 άτομα εκεί που λαλάνε όλη μέρα? Εδώ πέρα, παιδί μου, έχουμε επιτελείο. Εδώ πέρα υπάρχει budget. Εδώ πέρα υπάρχει ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος υπογράφει την επιταγή μετά την άλλη. Α, Γιάννη, ξέρεις πώς ξεκινάει σήμερα η μέρα? Ξέρετε τι θα κάνουμε σήμερα? Άκου τώρα, 9.500 εκπομπές. Ώρες πτήσης. Άρα, 9.500 εκπομπές. Από μία ώρα λέμε 9.500 ώρες η προβολή. Να είναι και 9.500 ώρες η διαδικασία. Δηλαδή μιλάμε για 20.000 ώρες, 20.000 ώρες έχω περάσει στα στούντιος. Αυτό το πράγμα μπορείτε να το συλλάβετε? Εσείς πόσα χρόνια είστε, 5-6 χρόνια μαζί μου? Πόσες ώρες, για βάλτε το κάτω. Το πάρα θέμα είναι ότι εσύ είσαι πάντα με το χαμόγελο, με τη θετική ενέργεια. Ναι, είναι σαν να το κάνεις πρώτη φορά, έχεις την ίδια διάθεση. Ναι, την ίδια. Γι' αυτό έχω. Και σε κρατάει τηλεόραση και σε θέλει τηλεόραση. Με θέλει, παιδί μου. Με θέλει αυτό το κουτί. Με θέλει ο φακός. Το θέμα είναι ότι με θέλουν και πίσω από το φακό. Αλλά δεν πάω, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Γιάννη, όταν φτάσω 45-50, θα σκεφτώ. Τώρα μιλάμε σε μια δεκαετία, 15 ετία. Θα σκεφτώ, μπράβο, να πάω πιθανόν και πίσω από το φακό. Δεν θα έχω πρόβλημα δηλαδή κάποια στιγμή να εμφανιστώ και πίσω από τις κάμερες, να διευθύνω 1-2-3 εκπομπές. Δηλαδή είναι κρίμα, ας πούμε, τώρα να είναι εκπομπές, ας πούμε, που με κάτι πλατό 1000 τετραγωνικά που ούτε το ρεύμα δεν βγαίνει από τα νούμερα της τηλεθέασης. Να πάω να πω, έλα εδώ, κοπελιά μου, για πρώτο ρόλο, αυτό που λέμε πρώτο βιολί, δεν κάνεις. Πήγαινε συνδυαστικά με κάποιον άλλον ή κάποια άλλη δυνατή να μπορέσεις. Δεν κάνεις. Βρε, παιδιά, καταλάβετε οι ηθήνοντες κάποιων καναλιών ή οι υπεύθυνοι, η παραγωγή κτλ. Ότι μία ωραία παρουσία δεν λέει τίποτα. Δεν κάνουν κάποιοι άνθρωποι για πρώτο βιολί. Πώς θα το κάνουμε, όσο και αν προσπαθείτε λόγω χαμηλού μπάτζετ να το βγάλετε προς τα έξω? Διότι όταν ένα κανάλι έχει, είναι νέο με την έννοια θέλει να μπει δυναμικά και πολλά υποσχόμενο, δεν μπορεί η πρωινή του ζώνη να είναι 2,5 και 3%. Εγώ θα το είχα κλείσει. Θα είχα βάλει μαύρο. Θα είχα βάλει μόνο τον τίτλο μου. Πώς θα σας το πω, δεν το δέχομαι αυτό στα μεγάλα τα κανάλια. Είναι δυνατόν? Θα πέσετε έξω, παιδάκι μου, και μετά φτάνετε να τα πουλάτε, μπιτ μπαρά, γιατί δεν βγήκε το κανάλι. Οπότε προσέξτε τις επιλογές σας για να βγει το κανάλι σας. Μα τι, εγώ θα σας πω τι θα κάνετε δηλαδή? Τους βοηθάει εσύ και το ξανθό μαλλί μερικές. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μελαχρινό. Υπάρχει μελαχρινό με το ξανθό? Όχι, αγάπη μου, το ξανθό πουλάει. Ρώτα και εμένα που μια ζωή μια ξανθιά έχω δίπλα μου. Μα δεν μπορώ να βγω χωρίς ξανθιά. Σας έχουμε παρατηρήσει. Με έχεις παρατηρήσει. Και σε νυχτερινές εξόδους. Γιατί όμως το ξανθό? Μου κολλάει, παιδί μου, όταν υπάρχει ξανθό έρχεται και πέφτει πάνω μου. Γιατί γίνεται αυτό? Κάνει μπαμ. Εντυπωσιάζει. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και καλή γυμναστηριακή χρονιά, σχολική, βρεφονιπιακή. Και ειδικά για τα μικρά παιδιά, για τους φίλους μας, ναι. Και ειδικά για τον Αντώνη μου, που ξεκίνησε βρεφονιπιακή. Α, ξεκίνησε το παιδάκι μου. Ναι. Α, κάνει γυμναστική εκεί μέσα. Ναι, μαθαίνουν διάφορα προγραμματάκια. Και να σου πω, περιμέναμε, όπως όλα τα παιδιά μας είχαν πει γονείς, κλαίνε στην αρχή, ο Αντώνης, από την πρώτη εβδομάδα
Κανονικά. Όχι, παιδί μου. Είναι δυνατόν το παιδί του Μποφάκου να κλαίει το κοινωνικό αυτό όν μικρούλι που έχει μπαμπά τον Μποφάκο. Είναι δυνατόν να μην είναι κοινωνικός και να κλαίει. Πήγαμε το μεσημέρι και δεν ήθελε να φύγει. Είδες. Το βλέπω. Γιούλη, εσύ τι γίνεται? Εμένα, καλά πάνε. Έχεις ειδικό πούλμαν για να τα πάει όλα? έχω πάρει εφταθέσεις. Πραγματικά, εγώ σε έχω εικόνα. Εσύ με τη ζώνη, ο μπαμπάς, πίσω δύο και μετά και άλλα δύο. Ναι, δηλαδή, σωστά. Λέμε. Όχι. Όχι, τέρμα. Ας πάρει άλλος. Ναι, σειρά. Εντάξει. Εγώ έκανα το καθήκον μου. Έκανες το καθήκον σου, γιατί κλείσαμε τώρα, ναι, ολοκληρώσαμε. Ναι, τέλος. Λοιπόν, επιστρέφουμε από τα γυμναστήρια, να πούμε ότι εννοείται οι ρυθμοί μέσα από το Future Fitness έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Είναι μια περίοδος που όλοι θέλουμε να ανανεωθούμε, να ανασυγκροτηθούμε, να ξεπεράσουμε λίγο τις καλοκαιρινές κρεπάλες και να μπούμε σε μια πορεία. Τα μαθήματά σου είναι καθημερινά από τις 8 το πρωί. Αυτό το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Μέχρι τις 11 το βράδυ και Σαββατοκύριακο, λέμε Σαββάτο. Σαββάτο ανοιχτά, Κυριακή είμαστε κλειστά. Ναι, να ξεκουράζετε κι εσείς. Και μια μέρα δικιά μας. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν με τι θα ξεκινήσουμε? Πώς επιστρέφουμε στο γυμναστήριο μετά τις διακοπές μας. Αχ, δύσκολη αυτή η κατάσταση, η μεταβατική περίοδος. Η μεταβατική περίοδος. Αλλά καλό είναι πριν το πούμε αυτό να ξεκινήσουμε με την επιλογή του γυμναστήριου. Γιατί πολλές φορές έχουμε και, πώς να σας πω, έχουμε και τους φοιτητές. Π.χ. που αλλάζουν πόλη. Ναι. Πέρασε ένας φίλος μου τώρα, ασκούμενός μου, στην Πάτρα. Mm-hmm. Πρέπει να επιλέξει και το γυμναστήριο. Σαφώς, άρα πώς και τι. Πριν όμως ξεκινήσει ο Θοδωρής Μποφάκος με τη Γιούλη την Μποφάκου, παρακαλώ πολύ το θέμα του και να μας ταξιδέψει στο πώς επιλέγουμε να γυρίσουμε στα γυμναστήρια. Δεν μπορώ να μην τους, να μην τους υποδεχτώ παρά μόνο έτσι. Δηλαδή, εντάξει, Γιάννη μου, πολύ δεν λέω, ωραία. Δίνει κάτι παραπάνω, ναι. Αλλά το προσέχουμε, εντάξει. το περίμενε, είδες ότι σου και τα φιλεράκια σας, όλα σας τα έχω. Είναι πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε στα, πόσα κάνουμε, δηλαδή, στα γυμναστήρια, ναι. Και να κάνουμε και την επιλογή, ναι, του κατάλληλου γυμναστήριου. Γιατί, ξέρεις, ακούω πάρα πολλά παιδιά που μου λένε, γεια σου Αλέξανδρε, τι γίνεται ρε παίχτη, ωραία κορμάρα, και αυτά τα καθημερινά. Ναι. Και μου λέει, σε ποιο γυμναστήριο πας? Πάω, λέ, μου λέει, όχι, είχα γραφτεί κι εγώ, αλλά εσύ να σου σε, πω. Σε διάφορες περιοχές και από ό,τι ξέρω πας σε δύο γυμναστήρια. Σε δύο, σε τρία, έρχεσαι και πάω σε και στα πριβέ, πάω και σπίτι, δηλαδή άμα έχεις γυμναστήριο θα έρθω και σπίτι σου, δεν έχω πρόβλημα. Άρα παίζει ρόλο να βρούμε το χώρο, την τοποθεσία, να είναι κοντά στο σπίτι μας. Ναι, γιατί και, πραγματικά. Και να το εντάξουμε και στο πρόγραμμά μας. Ναι. Γιατί το πρόγραμμα και πρέπει αλλάζει. Να βολεύει, γιατί να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή πήγαινα σε ένα γυμναστήριο λίγο πιο μακριά από την περιοχή μου, με την έννοια ότι πήγαινα εκεί για την παρέα και γιατί μου άρεσε πάρα πολύ όλο το γυμναστήριο και για την πισίνα κτλ. Όμως όταν έκανα 40 λεπτά να πάω, μέχρι να πάω, ένιωθα ότι πεινούσα. Και πολλές φορές έφτανα στο γυμναστήριο και σταματούσα στη γωνία, σε αυτό το γνωστό την αλυσίδα, έπαιρνα ένα κρουασανάκι, έπαιρνα και ένα χυμό, καθόμουν να κάνω τέταρτο στα Messenger και στα Instagram, να περάσει η ώρα να μπω στο γυμναστήριο. Είχα πεινάσει μέχρι να φτάσω. Ναι. Καλό είναι να είναι κοντά. Να είναι κοντά, να μην παίρνουμε μεταφορικό μέσο. Μετά, να κοιτάμε τον εξοπλισμό. Αφού μπούμε μέσα στο γυμναστήριο, να κοιτάμε τον εξοπλισμό. Δηλαδή, να είναι ο εξοπλισμός επαγγελματικός. Θα μου πεις τώρα, αυτό το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Καλό είναι να, όπως λέω εγώ, όπως να κάνουμε μια δοκιμή. Δηλαδή, πριν ξεκινήσουμε, να μπούμε μέσα στη ρεσεψιόν και να ρωτήσουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε, να δούμε αν τα όργανα μας κάνουν. Άμα οι γυμναστές πρέπει να είναι άρτια κατατισμένοι, να δούμε και οι γυμναστές απέναντι στον άλλον, αν μπορούμε να έχουμε τη διάθεση. Και πολλές φορές ξέρεις, θεωρούμε ότι πάμε σε ένα γυμναστήριο από αυτά τις αλυσίδες τα μεγάλα και ότι έχει πάρα πολλούς γυμναστές. Εγώ, ας πούμε, θα σου πω κάτι. Στα γυμναστήρια βλέπω πολλές φορές πάρα πολλούς γυμναστές. Κυρίως νέα παιδιά. Ξέρεις, δεν μου κάνουν. Εγώ καταρχήν δεν τους συμβουλεύομαι, δεν θέλω κάτι να μου πούν. Ίσα-ίσα από πολλές φορές δίνω και συμβουλές. Λέω, κοίταξε, αυτό το παιδί βλέπεις τώρα ότι δεν το κάνει σωστά και θα έχει πρόβλημα στη μέση του. Κοίταξε. Γιατί δεν προλαβαίνει ένα παιδί εδώ που τα λέμε οι δύο να κοιτάξει 90 και 50 άτομα. Εντάξει. Αλλά πολλές φορές πολλοί δεν μου κολλάνε από την πρώτη ματιά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που σου κολλάνε και λες, ναι, μου βγάζει μια άβρα, και υπάρχουν και άλλοι που δεν θες να τους καλημερίσεις. Δηλαδή δεν κολλάμε πάντα με όλους. Ναι, ισχύει. Και δεν σε εμπνέουν και ναι. Όλοι. Και τα όργανα μας πρέπει να είναι και καλά συντηρημένα. Δηλαδή να μην μπαίνουμε σε ένα χώρο και βλέπουμε. Καλό είναι να πάμε σε ώρα αιχμής. Δηλαδή το απόγευμα, δηλαδή οι περισσότεροι πάνε απόγευμα. Ας πάμε 6 με 8 να δούμε
πόσο κόσμο έχει μέσα το γυμναστήριο, αν η διάδρομη έχει 10 διαδρόμους μέσα, δουλεύουν και οι 10 ή γράφουν πάνω χαλασμένο. Γιατί βλέπω πολλούς διαδρόμους σε αρκετά γυμναστήρια, δεν τα συντηρούν και πάνε και λειτουργούν μόνο οι 2 διάδρομοι. Και θα προσθέσω εγώ ως γυναίκα και το θέμα της καθαριότητας. Πολύ μεγάλο και ως γυναίκα και ως άντρας. Ναι, να το προσθέσουμε, είναι πολύ σημαντική η καθαριότητα και να μην μυρίζουν. Και οπωσδήποτε πρέπει να είναι υποχρεωτική, στο δικό μου γυμναστήριο συνέχεια το λένε, η χρήση της πετσέτας. Αυτό. Διότι, παιδιά, πάει ο άλλος, υδρώνει με το μαλλί του, με το ρούχο του, που μπορεί δεν ξέρω εγώ που να έχει κάτσει, και πάω εγώ μετά να βάλω το κεφάλι μου. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε, έλα μωρέ, και τι έγινε στο γυμναστήριο μαζί. Παιδιά, ξέρετε πόσες ψηλό, αρρώστιες, κολλητικές κτλ. Μπορείς, φαγούρες, αυτά, ναι, το ένα τ' άλλο. Μη κοιτάς. Ναι, δεν σου παγώ ότι θα κολλήσεις, τι να σου πω, δεν ξέρω εγώ, αλλά μη κοιτάς και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και πάμε λίγο να δούμε την κάρτα μας, ναι, και να δούμε λίγο την επιστροφή στα γυμναστήρια. Και ειδικά σε χώρους σημαντικούς, εκεί που είναι τα όργανά μας, αλλά να μπαίνουμε και στους χώρους των αποδυτηρίων να βλέπουμε. Και στους χώρους που κάνουμε τα ομαδικά μαθήματά μας να βλέπουμε για την καθαριότητα, όπως είπαμε. Σαφώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά... Πώς να δημιουργήσουμε λοιπόν χρόνο για τη γυμναστική όταν το πρόγραμμά σου είναι φορτωμένο. Ναι. Δηλαδή... Ας μείνουμε εδώ να το σχολιάσουμε. Τι εννοούμε με αυτό. Όταν το πρόγραμμά μας δηλαδή ξεκινάς από το πρωί εσύ και είσαι στη δουλειά σου και θα τα συνδέσω τώρα όλα μαζί με την απόσταση και μου λέει, Θοδωρή, πω σήμερα δεν θα μπορέσω να έρθω γιατί είμαι κουρασμένος, θα κάτσω στον καναπέ μου. Καλό είναι πριν κάτσεις στον καναπέ σου, έλα από το γυμναστήριο. Κάνε λιγότερο. Ναι. Κάνε μόνο. Και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Κάνε ένα διάδρομο. Μισή ώρα, 40 λεπτά. Μου λέει, δεν έχω φάει όμως. Έχουμε πει, εγώ είμαι υπέρ της διατροφής, μια ισορροπημένη διατροφή με θρεπτικά συστατικά. Έχουμε πει να τρώμε ανά 3-4 ώρες. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, επειδή θα πούμε για την απογευματινή ώρα, αν εσείς που εργάζεστε το πρωί δεν μου τρώτε τίποτα και έρχεστε στο γυμναστήριο νηστική, καλό είναι 2 ώρες ή 3 ώρες να έχουμε φάει το γεύμα μας πριν, αλλιώς 1 ώρα, 3/4, ένα φρούτο, μια φρυγανιά με μέλι, κάτι να έχουμε στο στομάχι μας για να μπορέσουμε να αποδώσουμε. Γιατί βλέπω πολλούς να έχουν υπόταση, να ζαλίζονται. Με ελαφριά, με ήπια γυμναστική. Καλό είναι να είμαστε ενεργοί. Ειδικά και οι μαμάδες πρέπει να βρίσκουν τον απαραίτητο χρόνο να εντάξουν τη γυμναστική στη ζωή τους. Και συνήθως οι μαμάδες, εγώ τονίζω το θέμα με τις μαμάδες, θα πρέπει να βρούνε και άλλη παρέα, ώστε να το κάνουν ευχάριστα και να ξεφεύγουν. Δηλαδή η επιστροφή στη γυμναστική να γίνεται σαν ένα χαρούμενο γεγονός. Με το φίλο μας, τη φίλη μας, και μέσα από εκεί θα βρούμε και άλλους φίλους. Και να ξεφεύγει και το μυαλό από την καθημερινότητα. Η γυμναστική λοιπόν με παρέα είναι πάρα πολύ σημαντική, που το βλέπω εδώ κιόλας σαν σημείωση, γιατί πραγματικά, ξέρεις, το βλέπω και λίγο αγροτουρισμό, να το πω έτσι. Ή το βλέπουμε και λίγο συναγωνιστικά ή ανταγωνιστικά, δηλαδή ναι. Πάμε τη μία μέρα, λέμε, πάμε να βάλουμε λίγο παραπάνω κιλά. Κατάλαβες, ναι. Πάμε εγώ και εσύ. Και παροτρύνει ο ένας τον άλλον, αν βαριέται, γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε, κάποιες μέρες πάντως πολλές φορές, εμείς που κάνουμε, ας πούμε, γυμναστήριο για σωματική διάπλαση, δεν μ' αρέσει η λέξη το bodybuilding, ναι. Μου είχε λίγο πολύ παλιακό δηλαδή. Είναι λίγο ξενόφερτο το είναι λίγο, διάπλαση. Ναι, όχι, δεν με πειράζει το ξενόφερτο, με πειράζει το ότι τι κάνεις, bodybuilding. Δεν. Λοιπόν, έχει πάρει πάλι την άνοδο, να ξέρεις. Ναι, βεβαίως, εννοείται, αλλά θέλω να πω ότι εμάς, επειδή είναι λίγο μοναχικό, πολλές φορές βαριόμαστε να πάμε μόνοι. Ενώ αν μας ξεσηκώσει ένας φίλος και πει, έλα πάμε για να παίξουμε στο λίγο δικέφαλα, λίγο μία που θα πεις, λίγο ένα κουτσομπολιό, λίγο αυτό, έλα πάμε να κάνουμε ένα σκεφτεί, να σου πω, έχεις κάνει την ανάποδη. Φεύγει ο χρόνος νεράκι. Και είσαι μία χαρά. Ναι. Να ετοιμάζετε με το θέμα της, ποιο είναι και η κυρία Κόκοτα, Γιάννη μου, μετά για να μην έτσι χάνουμε χρόνο, γιατί βλέπω ότι κάθεται πολύ στο φουαγέ και δεν έχει αφήσει τυρόπιτα για τυρόπιτα. Να ετοιμάζετε, γιατί θα μπούμε αμέσως. Λοιπόν... Άρα πρέπει να ξεκινάμε Σεπτέμβρη με Οκτώβρη με ήπια γυμναστική, όχι υπερβολές, γιατί έχουμε να κάνουμε οι περισσότεροι ένα μήνα και δεν είμαστε αθλητές, που οι αθλητές έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους με τις ομάδες και έρχονται και στο γυμναστήριο για να κάνουμε, να αυξήσουμε τη δύναμή μας στους αθλητές μας. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς οι απλοί ασκούμενοι πρέπει να μπαίνουμε ήπια και να ξεκινήσουμε τις πρώτες 10 μέρες, 2 εβδομάδες με ένα κυκλικό πρόγραμμα, με όλες τις μικρές ομάδες. Να μην καταπονούμε τις αρθρώσεις μας
Και μπορούμε να βάλουμε και τη νέα μέθοδο, αυτή που κάνουμε εδώ και χρόνια εμείς, που την είχαμε ανακαλύψει από το 2008 και έχουμε 2024, το EMS, το Micha Body, τεχνή ηλεκτρομεδιέργεση. 20 λεπτά αρκούν την εβδομάδα για να γυμνάσουμε όλο μας το σώμα. Βεβαίως. Αρκεί όμως, ναι, το τονίζω, Θοδωρή, και το τονίζω πάντοτε, αυτό να γίνεται υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη, ναι, ανθρώπων, ναι, που γνωρίζουν. Γιατί έχουν καταστραφεί πάρα πολλοί άνθρωποι, ναι, και έχουν πιαστεί μέσες, έχουν γίνει χειρουργία, έχουν πιαστεί πόδια, έχουν πιαστεί δικέφαλα, τρικέφαλα, ναι, από τη λάθος χρήση. Έχουμε πει με το EMS, που είναι ενεργοπαθητική γυμναστική, μας δεν λέμε τα scalp, που είναι η παθητική γυμναστική εξαπλών, με αυτά που, να μην διαφημίσω τώρα, body life, παλιότερα, πριν, όλα αυτά, ενεργοπαθητική γυμναστική που κάνουμε ασκήσεις, καλό είναι να είναι άρτια εξοπλισμός, δηλαδή να είναι επαγγελματικός, να μην είναι κινέζικος, το διευκρινίζω, γιατί έχω δει σε πάρα πολλά στούντιο τώρα που βάζουν, λένε EMS και είναι κινέζικος εξοπλισμός, είναι όπως οι αισθητικοί όταν κάνουν ένα botox. Υπάρχει και το κινέζικο προϊόν που σου βάζει μέσα, υπάρχει και το... Ναι, και αυτό που φεύγει σε μία εβδομάδα, δύο, ένα μήνα και λες δεν μου κάτσε το μπότοξ του. Και, το και πας στον άλλο και λες μου κάτσε ένα χρόνο. Γιατί ο ένας βάζει μπουκαλάκι όπως είναι και αυτό που είναι και το σωστό που είναι και ο άλλος στο αραιώνει με πάρα πολύ ορό. Οπότε στην ουσία δεν σου βάζει μπότοξ, σου βάζει ορό με λίγο μπότοξ. Είναι αυτό που λέμε θα πιω καφέ με γάλα ή γάλα με λίγο καφέ. Έχει μεγάλη διαφορά. Είναι αυτό που λέμε το ποτήρι είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο. Πόση ώρα θεωρείς... Ναι, εγώ ξεκίνησα με το EMS το 2008-2009. Το έκανα σε personal επίπεδο, σε γυμναστήριο μέσα, στον Άγιο Ελευθέριο. Και έκανα πιλάτες, γιόγκα και το EMS. Και ερχόντουσαν όλοι και μου λέγανε, Θοδωρή, εδώ δεν το έχω ξανακάνει έτσι όπως το κάνεις εσύ. Και λέω εγώ, να πάτε από τα σεπόλια μέχρι τη μεταμόρφωση, δοκιμάστε τους όλους και μετά ελάτε σε μένα. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε οι ασκούμενοι. Καλό είναι δηλαδή να πάμε να δοκιμάζουμε και να μην μένουμε μόνο στο κόστος και στην τιμή. Όχι. Γιατί πολλές φορές το φτηνό το πληρώνουμε ακριβό. Το πληρώνουμε ακριβά μετά. Πάμε να δώσουμε για 5 ανθρώπους σήμερα να κάνουν μια δοκιμή στο Future Fitness και να έρθουν να κάνουν μια δωρεάν συνεδρία για να δούνε. Πάμε λοιπόν. Τώρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πρώτα 5 τηλεφωνήματα στο... Future Fitness Micha Body Tech, Λεωφόρο Συγκρού, πήρα 19α, στο 210-92-362-62 και στην Νέα Ιωνία, Αγίας Αναστασίας 31, 211-00-133-77, οι 5 πρώτοι, 5, και άλλοι 5 στο άλλο γυμναστήριο, 10 δηλαδή. 5 και 5, 10 δηλαδή. Ναι, και σε όλα τα πακέτα μας να δώσουμε ένα 20% έκπτωση. Που θα πάρουν όμως μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ναι. Όχι θα μου πάρουν παραμονή Χριστουγέννων και θα σου πούνε, είχες πει στον Αλέξανδρο 20%, μέχρι το θα δώσουμε άλλα δώρα. Εντάξει, και γιατί είμαστε πολύ λάκτη παραγωγή. Για να κάνουμε καλή αρχή. Το φυσάμε. Και για να σε προλάβω, για να κάνουμε και μια καλή αρχή στην επαναδόμα στα γυμναστήρια, καλό είναι να κάνουμε και τις διατάσεις μας. Γιατί εμείς μας πρέπει πάλι να. Βεβαίως. Και να πούνε normal. Και την τεχνική πρώτα απ' όλα, όχι το βάρος ή την... Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και να δείξουμε και ασκήσεις. Είναι τα λάθη που κάνει πάρα πολλοί κόσμος, όπου πηγαίνει, βλέπω με το κάτι παιδιά νεαρής ηλικίας που έρχονται 5-5-6-6 μαζί από το γυμναστήριο. Βλέπουν, ας πούμε, τον Πετρίδη και στη Γιονία που έχει πάρει τα 45 και πάνε να πάρουν τα 45. Και αντί να παίξουν, ας πούμε, δικέφαλο, παίζουν. Ναι. Αυτό το πράγμα θέλω να τους πω ότι θα έχεις πρόβλημα στη μέση σου, θα κάνεις πρόβλημα στην πλάτη σου, δημιουργούν αυτό το πράγμα το καμπούριασμα, μετά δεν φεύγει. Δεν είναι τόσο απλό. Καλύτερο είναι και σε πιάνει γυμναστική να παίξεις πολύ σωστά την κίνηση και ας έχεις και 10 κιλά. Σωστό. Και πολλές φορές που βλέπουν κάποια ντούκια και λένε καλά ρε εσύ, αυτός 2 μέτρα παίζει μόνο με 15 κιλά. Όταν την κάνεις σωστά την άσκηση και τα 15 κιλά θα σου φαντάζουν 40. Αρκεί να την κάνεις σωστά. Ναι, για να μην επιβαρύνουμε το σώμα μας. Καλό είναι και κάτι άλλο που δεν είπαμε, να δοκιμάσουμε και διάφορες μορφές εγκύμνασης. Και για σένα το λέω. Γιατί έχεις μείνει εκεί όλο εσύ με τα συμβατικά. Δεν έχω μείνει εγώ, Θοδωρή μου.
Η Εγκύμνας έχει μείνει εκεί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα δύο καταπληκτικά μου παιδιά με τα οποία ξεκίνησα αυτή την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα σας έχω μαζί. Δεν σας έχω. Γιατί την παράλληλα να αλλάξουμε. Ναι. Δηλαδή όταν έχει πάρα πολύ διάβασμα. Θα αλλάξουμε το Θοδωρή. Έχεις δίκιο, Γιούλη μου. Εμάς μας έφερες τελευταίους, ε. Μας αγαπάς περισσότερο, Μάρια. Μας νιώθεις οικογένειά. Ήθελα να κάνετε εισαγωγή επειδή είσαι λίγο star. Κατάλαβες. Ήθελα να νιώσεις ότι. Έχεις να ολοκληρώσεις, ας πούμε, αυτό το τραπέζι. Το πολυπόθητο αυτό το τραπέζι. Λοιπόν, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά πηγαίνω σε μία μόδα καταπληκτική, γιατί ξεκινάει σιγά-σιγά, παιδιά, η αλλαγή του καιρού. Το ευχόμαστε δηλαδή και τα νέα συνολάκια που οι φίλες μας από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο πρέπει να ενημερωθούν για το τι παίζει, τι είναι μόδα. Μόδα είναι ότι σου πάει, θα μου πεις, αλλά να είμαστε και λίγο μέσα στην εποχή. Και αμέσως μετά η Γιούλη Κόκοτα με τα θεατρικά της θα είναι κοντά μας. Stay tuned, I'll be back in a few minutes. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία. Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα. Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα all times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα. Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ.
Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Λακιώτης, από το 1978, κοντά στον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Σήμερα, ακόμα πιο δυναμικά, με 9 καταστήματα, σύγχρονο e-shop και ένα πλήρως εξοπλισμένο logistics center. 8.000 κορυφαία προϊόντα, ετοιμοπαράδοτα, άμεσα στο χώρο σας με ένα κλικ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο. Λακιώτης.gr. Τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και θα κλείσουμε με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ από Γιούλη Κόκοτα που παραμένει ακμεότατη με πολύ πολύ ωραία θέματα και πολλές φορές καλλιτεχνικά ανά την Ελλάδα. Πριν όμως την παρουσιάσω, το φίλερ παρακαλώ. Γιούλη Κόκοτα εδώ λοιπόν, όπου σήμερα Γιούλη μου θα μας ταξιδέψεις σε ένα αγαπημένο μου νησί. Θα στείλω τα φιλιά μου σε ένα νησί που αγαπώ πάρα πολύ, που τα τελευταία τουλάχιστον 9 χρόνια, εκτός από το φετινό καλοκαίρι δεν πρόλαβα, επισκέπτομαι, την Άνδρο. Τα φιλιά μου στον αγαπημένο μου τον Φίλιππα τον Περάκη και σε όλη την οικογένεια, τους αγαπώ. Φίλιππα φέτος δεν ήρθα, αλλά το Πάσχα θα είμαι εκεί. Φιλιά πολλά να στείλω στο φίλο μου τον Περάκη. Και βεβαίως εσύ που πήγες στην άλλη άκρη, πήγες στη Κόρθι. Χώρα. Ήμουν στο Κόρθι εκεί. Α, στο Κόρθι. Ήταν ο άντρας μου από το Κόρθι, οπότε πάω με μεγάλη αγάπη και χαρά και έχουμε συγγενείς και αυτά. Όμως βρέθηκε στη χώρα, σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Στη χώρα δεν γίνεται να μην πας. Άμα πας στην Άνδρο, δεν γίνεται εννοείται. Να μην πας στη χώρα. Η χώρα είναι ένας μικρός χώρος πολιτισμού, μικρός σε μέγεθος, αλλά πολύ περιεκτικός και πολύ συμπυκνωμένος. Έχει πάρα πολλά μουσεία που εγώ τα λατρεύω. Έχει ένα τεράστιο αρχαιολογικό μουσείο, το Μουσείο Γουλανδρή, όπως έχει και ένα Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, που κάθε χρόνο φιλοξενεί διεθνούς φήμης καλλιτέχνες. Και φυσικά πάμε και εκεί. Έχει καλά εκτός της παραλίας και αυτά. Έχει την Καΐρια Βιβλιοθήκη. Έχει ναυτικό μουσείο, έχει τα πάντα. Πάντως είναι από τα κοντινά νησιά εκείνα βεβαίως των Κυκλάδων που μπορείς να επισκεφτείς σε πάρα πολύ γρήγορο διάστημα. Ακόμα να πας και τη μία και να γυρίσεις την επόμενη. Βέβαια, με καθημερινά δρομολόγια και περνάς καταπληκτικά. Πάμε να μιλήσουμε για ένα πολύ όμορφο καλλιτεχνικό θέμα που θα μας το παρουσιάσει και θα συνδεθούμε και με την Άνδρο. Θα συνδεθούμε με τη χώρα Άνδρου. Είναι ο κύριος Γιάννης Ξανθός εκεί, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία για ένα φεστιβάλ που έβαλε τις βάσεις του φέτος, που ένωσε όλους τους λαϊκούς μουσικούς του νησιού, της παραδοσιακής μουσικής. Τέλεια. Ναι. Να υποδεχτούμε λίγο τον καλεσμένο μας από τη χώρα της Άνδρου, φιλιά πολλά. Τον κύριο Γιάννη Ξανθό, σας καλημερίζουμε και σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, γιατί εγώ το βρήκα
πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι η παλιά γενιά των μουσικών και η νέα γενιά βρέθηκαν μαζί σε ένα αντάμωμα και όλοι προσέφεραν τον καλύτερο εαυτό τους για να περάσει ο κόσμος καλά, αλλά και η μουσική αυτή, η παραδοσιακή, τα νησιώτικα που λέμε έτσι με ένα πολύ γενικό όρο, να μπουν πάλι στις καρδιές μας και να διαδοθεί ακόμα περισσότερο. Καλημέρα σας από τη χώρα της Άνδρου, από την όμορφη Άνδρου, την Άνδρου του Οκτωβρίου, για Άνδρου που έχει μείνει λίγο μόνη γιατί έφυγαν οι τουρίστες, οι ανδριώτες, αλλά παραμένει εξίσου πουετευτική. Εγώ μπορώ να πω μου αρέσει έτσι η Άνδρος με λιγότερο κόσμο γιατί να απολαμβάνομαι καλύτερα. Είναι λίγο αντιτουριστικό και αντιοικονομικό, αλλά για μένα είναι καλύτερο να είναι έτσι η Άνδρου. Θέλουμε να βλέπουμε λίγο το... και τα πλάνα και να μας λέτε για αυτή την πολύ όμορφη βραδιά, αλλά και αυτό όλο που εμπνευστήκατε. Ναι, βλέπουμε πλάνα από το θέατρο της Άνδρου. Ναι. Ο Σύλλογος Πολιτισμού και Παράδοσης Άνδρου με την επωνυμία Folks Anglais ιδρύθηκε πέρσι περίπου την εποχή. Έγινε από μια ομάδα ανθρώπων μεταξύ αυτών μου και της οικογένειάς μου και άλλων φίλων που έχουν την αγωνία και την αγάπη στην παράδοση πολιτισμού της Άνδρου και ειδικά στον τομέα μεταξύ άλλων του χορού του παραδοσιακού, της παραδοσιακής μουσικής της Άνδρου. Ουσιαστικά καταθέσαμε τα βιώματά μας, την γνώση μας, την εμπειρία μας, τα βιώματά μας, όπως είπα, σχετικά με τον τομέα αυτού του πολιτισμού. Χορός και παράδοση. Ανδριώτικος χορός, ανδριώτικη μουσική. Έγινε εκδήλωση αρχές Σεπτεμβρίου, 5 Σεπτεμβρίου, ακριβώς για να ξεφύγουμε από τον Αύγουστο που γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις ταυτόχρονα, πανηγύρια, γίνεται ένας οργασμός εκδηλώσεων, αλλά η ουσία κάπου χάνεται. Μακριά από τα πανηγύρια, σε εισαγωγικά τα πανηγύρια, γιατί έχω ενστάσεις περί αυτών όπως εξελίχθηκαν, και συγκεντρώσαμε με αρκετό έτσι κόπο, μεράκι και μόχθο τους παραδοσιακούς οργανωπαίκτες του νησιού, από τους παλιότερους σε ηλικία μέχρι τους νεότερους. Δηλαδή, μπορώ να πω, συναντήθηκαν ηλικιακά 3 και 4 γενιές. Και αυτό το κάλεσμα έγινε αυθόρμητα, προσήλθαν οι άνθρωποι, προσήλθε όλο το νησί, ενώθηκε μουσικά το νησί. Γεμίσαμε ένα θέατρο με 900 άτομα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, δεν το ελπίσαμε κι εμείς, δεν το περιμέναμε. Ήταν γεμάτα τα πεζούλια, τα μπαγκάλια που λέμε, ο περιβάλλον χώρος. Μπορώ να πω ήταν η εκδήλωση του καλοκαιριού, κατ' εμέ. Να γεμίσει ένα θέατρο έτσι αυθόρμητα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο απρόσκλητα. Αυτή ήταν η εκδήλωση. Ακούστηκαν συρτή, μπάλι, ευρωπαϊκά, όπως τα λέμε, καμπούνες, ντουμπάκια. Ήταν μια πολύ σχετική εκδήλωση όλων των οργανωπαιχτών και άφησε καλύτερες εντυπώσεις. Που από εγώ παραμένει ακόμα και σήμερα. Από μία τόσο... Σας ακούω, σας ακούω, ολοκληρώστε. Ναι, για να μην μιλάω μόνο εγώ, θέλω και δικές ερωτήσεις. Ναι, από μια τόσο όμορφη και παραδοσιακή, να το πω έτσι, σκέψη, να μαζευτούμε όλοι εμείς και να κρατήσουμε την παράδοση, να την μεταλαμπαδεύσουμε και στις επόμενες γενιές και να μείνει αυτό πολύ ζωντανό στη χώρα της Άνδρου. Έχουμε όμως τον τίτλο της ομάδας σας, να το πω, Fox Anglais. Από πού το εμπνευστήκατε αυτό και γιατί δώσατε αυτό το όνομα και όχι κάτι πιο ελληνικό, παραδοσιακό, διαφορετικό, πιο κοινό, πιο καθημερινό? Ήταν το λογότυπο αυτό, η επωνυμία έμπνευση των δύο κοριτσιών μου, της Γεωργίας και της Ευαγγελίας. Καταρχήν, Fox Anglais, υπάρχει χορός ευρωπαϊκός. Το Fox Anglais το χόρευα με τον μπαμπά μου, συγγνώμη. Ναι, κιόλας, γι' αυτό το λέω, ήταν... επειδή είναι ευρωπαϊκός, γι' αυτό σε το λέω. Σε όλα τα γλέντια μας χόρευα Fox Anglais με τον μπαμπά μου. Ναι, είναι ένας χορός ιδιαίτερος, ευρωπαϊκός, εισαγωγικά, γιατί στα πανηγύρια, σε εκδηλώσεις, χορούς, συγκεντρώσεις, πεγκέρες, χορευόταν εκτός από τα νησιώτικα, με σαρκούδι, βιολί, λαούτο. Υπήρχαν και τα ευρωπαϊκά τα λεγόμενα, αν υπήρχε ακορντεόν καλώς, αν δεν υπήρχε με το λαούτο και με το βιολί. Χορευόταν το βάλς, το ταγκό, το Fox Anglais.
από τα βάλς, διάφοροι ευρωπαϊκοί χωροί. Αυτοί έχουν έρθει προφανώς από τη Σμύρνη, γιατί είχαμε επαφές με την Ανατολή, με τη Σμύρνη και με την Κωνσταντινούπολη και εντάχθηκαν και αφομοιώθηκαν στο δικό μας ρεπερτόριο μουσικό και χορευτικό. Φόξ Αγγλέ λοιπόν είναι folk, σημαίνει παράδοση, και το Αγγλέ έγινε ένα λογοπαίγνιο με το Μικρά Αγγλία που τελευταία αναφέρεται στην ταινία της Άνδρου, στην ταινία στη Μικρά Αγγλία. Από το βιβλίο που έχει γράψει η κυρία Καριστιάνη και έχει σκηνοθετήσει ο κύριος Καριστιάνη, έγινε ταινία η οποία είναι μεγάλη ηλικία και έγινε αυτό ο συνδυασμό του παλιού χορού του Ευρωπαϊκού με την παράδοση του folk και της Μικράς Αγγλίας κατά κάποιο τρόπο. Και μπορώ να πω ένας επιδεσμένος. Θέλω να μου πείτε, με όλο αυτό που έχετε έτσι σκεφτεί και με όλους τους ανθρώπους δίπλα σας, ποιος είναι ο στόχος, τι θέλουμε να καταφέρουμε? Φτάνουμε σε ένα χρόνο περίπου, προείπατε, από την ημέρα που δημιουργήσατε το Fox Anglais. Αν συνδεθούμε πάλι σε ένα χρόνο, τι θα θέλατε να μου πείτε, έτσι ώστε να μου πείτε ότι, κύριε Πετρίδη, Αλέξανδρε, Γιούλη, καταφέραμε αυτό και το είχαμε βάλει σκοπό και στόχο? Να είμαστε καλά πρώτον Θεός. Αυτό είναι σίγουρο για όλους, το ευχόμαστε. Αρχές Σεπτεμβρίου προσδοκούμε και απελπιστούμε πάλι να επαναληφθεί αυτή η όμορφη συνάντηση, να γίνει ετήσιος θεσμός και με προοπτική να γίνει διήμερο, γιατί δεν θέλουμε να κουράσει τον κόσμο, είναι πολύ οργανωτικά κτλ. Ώστε να μοιραστεί ο χρόνος σε δύο ημέρες, να γίνει ετήσιος θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Είχα κάνει μια παρόμοια προσπάθεια με ένα σύλλογο μεσαριά του Άνδρου το 14 πριν 10 χρόνια, μαζί με το Προεδρείο και εμένα, και είχαμε πάλι μια συνάντηση οργανωπαικτών, αλλά ήταν μικρότερη συμμετοχή προσέλευση, αλλά είχε και αυτή το αποτέλεσμά της. Είχαν γίνει και άλλες παλαιότερες συναντήσεις στην Άνδρο, αλλά όχι με τον όγκο το συνολικό να κληθούν όλοι οι οργανωπαίκτες. Δεν έγινε καμία εξαίρεση. Συνδεδόθηκαν όλοι, οι φτασμένοι μουσικοί, οι πιο αρχάροι, οι πιο αρέσει τέχνες, επαγγελματίες, όλος ο κόσμος, τα παιδιά. Και αυτή είχε την μοναδικότητα, την καθολικότητα. Και αυτό που θέλαμε να διαφοροποιήσουμε και να δείξουμε είναι να ξεφύγουμε από τα λεγόμενα τα ακούσματα των πανηγυριών εισαγωγικά. Τελευταία έχω αρκετές εστάσεις τα τελευταία χρόνια, όπως και σε όλη την Ελλάδα, που τα πανηγύρια έχουν εμπορευματοποιηθεί. Απλά ακούγονται και χορεύονται σκοποί οι οποίοι διασκεδάζουν την νεολαία. Έχει μεταφερθεί η δίσκο, να το πούμε εισαγωγικά, στις πλατείες των χωριών. Οι σύλλογοι, καλώς ή κακώς, για να έχουν έσοδα να ανταποκριθούν στα εξοραστικά έργα που κάνουν τα πολιτιστικά, προσπαθούν μέσα από τα πανηγύρια να έχουν ένα οικονομικό όφελος. Αλλά είναι ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή ούτε η παράδοση προάγεται, ούτε μουσική, ούτε ο χορός, και χάνουμε την ουσία. Αυτό είναι γενικό φαινόμενο σε όλη την Άνα, σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Θέλαμε λοιπόν να διαφοροποιηθούμε, χωρίς να δείξουμε ότι είμαστε η εξαίρεση, η διαφορετική, μοναδική. Απλά να θυμίσουμε στη νέα και στην παλιά γενιά ότι ο λαϊκισμός, το χορό και τη μουσική είναι αυτός. Είναι ο συρτός, ο μπάλος, με αργά βήματα. Δεν χοροπηδάμε, δεν πηδάμε, δεν τρέχουμε, δεν κάνουμε αερόβικ, δεν κάνουμε γυμναστική. Ο χορός είναι έκφραση. Κάποιος έχει πει ότι ο χορός είναι αυτό που θέλει να πει η ψυχή σου πάνω στη γη. Και αδριώτες, αυτό το χορό, αυτό θέλει να πει η ψυχή τους πάνω στη γη. Παρότι είναι ανώμαλο το έδαφος και θα περιμέναμε να είναι επιδειχτοί χοροί, δεν είναι όμως. Είναι ίσοι χοροί, γιατί αφορούν την Ελλάδα, την Άνδρο, του ναυτικού, της νοσταλγίας, του χωρισμού. Έχουν έρθει τα ακούσματα, οι στίχοι αυτοί, οι σκοποί από την Ανατολή, από τη Σμύρνη, από την πόλη, από την Ιωνία. Εξάλλου, μέσα από τα καφέ Αμάν, ίσως, δεν ξέρω. Δημιουργηθήκανε αγάπες, γίνανε χωρισμοί. Ναι, είχαν ένα μεράκι, δηλαδή ο ναυτικός που ερχόταν και χόρευε όλη την παρέα, την δάμα του, τη φίλη του, τη γυναίκα του. Οι παλιοί ρίχνανε και ένα μαντήλι στο κορίτσι που θέλανε, έτσι δεν γινότανε, σε ένα χορό, σε μια σάλα, σε μια βεγγέρα. Ναι. Ρίχνανε το μαντήλι στην αγαπημένη τους να χορέψουν μαζί τον μπάλο και κάνανε τα και τα φτιαξίματα έτσι. Τα κορίτσια που να βρεθούν κοινωνικά, να γνωριστούν με τους μέλλοντες συντρόφους της ζύγου, μέσα από το χορό κυρίως. Μέσα από το χορό, ήταν η απέτηση, η επιθυμία των κοριτσιών να χορέψουν, να τους χορέψουν, να τους δώσουν το μαντήλι. Οι άντρες καθόταν σε ένα τραπέζι
και τα κορίτσια γυναίκες σε μία τάβλα. Ήταν λίγο αντιδημοκρατικό μένα, αλλά δεν χωρούσαν κιόλας. Ναι, δηλαδή στις σάλες που γινόταν οι χωροί, δεν υπήρχε χώρος να έχουν τραπέζια όπως έχουν σήμερα. Ήταν λοιπόν οι άντρες, οι ανδροκρατούμενοι κατά κάποιο τρόπο κοινωνία, και τα κορίτσια γυναίκες στη δίπλα αίθουσα, στο δωμάτιο, στην τάβλα, και τους κερνούσαν το λουκούμι που λέγανε ή του κάναμε ζεδάκι. Επίσης, αλλά αυτό όμως ήταν ευχάριστο. Όταν μας υποδεχτήκατε στο φεστιβάλ, είχατε λουκούμια στην είσοδο. Όταν μας υποδεχτήκατε, όλο τον κόσμο δηλαδή στο φεστιβάλ. Είχαμε λουκούμια, είχαμε ρακί από την τοπική. Είχατε αμυγδαλωτά. Του Δήμου του Βαρούτη, είχαμε αμυγδαλωτά, είχαμε γλυκά. Ήταν πολύ όμορφο. Ήταν μια πολύ, ένα ωραίο καλωσόρισμα με το που έμπαινε ο κόσμος. Ήταν ένα πολύ ωραίο καλωσόρισμα. Ένα καλωσόρισμα παραδοσιακό και τυπικό και ευχάριστο για το νησί της Άγκρου. Θέλω να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη κύριε Άλεξανδρε. Θέλω να μου πείτε πόσο χρονών ήταν ο μεγαλύτερος από τους οργανοπαίχτες και πόσο ο μικρότερος. Γιατί είδαμε και πολλά παιδιά που συνεχίζουν την παράδοση, μαθαίνουν από τους γονείς, από τους παππούδες ή και σε κάποιο λαϊκό όργανο παίχτη δίπλα πάνε και μαθαίνουν. Πόσο ήταν ο μεγαλύτερος και πόσο ο μικρότερος. Μεγαλύτερος ακριβώς, δεν μπορώ να θυμηθώ, περίπου, πάνω, εντάξει, από 80, πάνω από 80. Ήταν κι άλλοι που λίγο δεν μπορέσανε, τραπήκανε, φοβηθήκανε, δεν θα ήταν καλά να βγουν στο κοινό, να τους φέρουμε του χρόνου. Αντί ήταν γύρω στα 85, ο μεγαλύτερος, ο μικρότερος να ήταν 6-7. Τέλεια. Με αυτό, μα ήταν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, αλλά όλοι με το ίδιο μεράκι και αγάπη για τη μουσική και για την παράδοση. Την παράδοση. Θέλω να σας ευχαριστήσω που κάναμε αυτή την σύνδεση. Ναι. Να ευχηθώ του χρόνου και να υποσχεθώ ότι επειδή είναι και το Σεπτέμβριο που ακόμα εμείς δεν έχουμε μπει για τα καλά στο τρέξιμο, μήπως να είμαστε εκεί να σας δούμε από κοντά. Και να συνεχίσετε να δίνετε με την ίδια αγάπη το πάθος για την παράδοση και για τη χώρα της Άντρου και γενικότερα για το νησί σας. Το περιμένουμε να γίνει διήμερο του χρόνου, το είπατε. Πολύ την πρόσκληση, είστε καλεσμένοι από τώρα και η κυρία Γιούλη και εσείς και εκπομπή σας να κάνετε πάρτι και πλάνο και να δώσετε την όμορφη εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να έχετε πολύ όμορφη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία με πήγες Γιούλικη για το τελείωμα. Δηλαδή, τι πιο ωραίο πράγμα, Γιάννη, να τελειώνω την εκπομπή μου με ένα τόσο όμορφο έτσι και παραδοσιακό θέμα. Γιατί να σας πω κάτι, παιδιά, σαν την Ελλάδα πουθενά. Η Ελλάδα έχει τέτοιες παραδόσεις που νομίζω ότι είναι αξιοζήλευτη από τα πέραντα του κόσμου. Και γι' αυτό άλλωστε θεωρώ ότι είμαστε και η καλύτερη χώρα. Τουλάχιστον για την παράδοση. Τώρα για τα άλλα, ας μην το συζητήσουμε. Χριστός. Γιούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Την επόμενη φορά και πάλι κοντά μας με πάρα πολύ ωραία θέματα και πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις. Γιατί έχουν ξεκινήσει, ανεβαίνουν πολύ ωραίες παραστάσεις. 1.400 φέτος. 1.400. Να δω πώς θα προλάβουμε εμείς να αναδείξουμε. Πού να προλάβουμε, δεν μπορώ. Και πόσα βατόμουρα θα δώσω και για φέτος. Σε άλλα νέα, γεια σας. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας.